με την εικόνα που παρουσιάζουν και αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία και με τον πρόεδρο του ΑΚ Θεσσαλονίκης, φυσικά με την πρόεδρο του καθοδολίου που βρισκόμαστε πέρα και μας φιλοξενεί, αλλά και με αθλητούς αυτοδιοικητικούς που ανήκουν σε αυτούς μεγάλο μέρος των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια από τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε να τις αναβαθμίσουμε. Δεν είναι εύκολο, διότι έχουμε πολλά χρόνια παραμέλησης. Ωστόσο, όμως, την ίδια στιγμή δίνουμε και ένα βάρος και μια ενίσχυση και στον αεροτεχνικό αθλητισμό. Να σας πω μόνο ένα νούμερο. 750 αεροτεχνικά αθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, της Ιδρυτικής Μακεδονίας, έχουν απορροφήσει μέχρι και προχθές περίπου στα 2.200.000 ευρώ. Για πρώτη φορά, η ελληνική κυβέρνηση ενίσχυσε τον αεροτεχνικό αθλητισμό απευθείας, χωρίς ενδιάμεσους και χωρίς αστερίσκους. Αυτά μονάχα μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Σαφώς όμως το προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ. Μια προσπάθεια για τις εγκαταστάσεις, είτε είναι του Υπουργείου Αθλητισμού είτε είναι Δήμων. Μια άλλη προσπάθεια να ενισχύσουμε απευθείας τον αεροτεχνικό αθλητισμό, εκ των πραγμάτων αποτελεί τη βάση της αθλητικής πυραμίδας. Να πω μονάχα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις κάτι ακόμα. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου και άρχισα να ενημερώνουμε, δεν ξέραμε τι εγκαταστάσεις έχουμε. Ή να το πω πιο σωστά, μέχρι και πρώτον δεν ξέραμε στη χώρα μας τι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουμε. Συνολικά. Όμως αυτό ανοίγει στο παρελθόν. Τρέξαμε σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και με όλα τα στελέχη, φτιάξαμε μια πλατφόρμα. Τέλοπας. Όπου εκεί λοιπόν όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι πλέον, μετά τη διάταξη που θα περάσουμε στο νομοσχέδιο που έρθει στην Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, να έχουν περάσει από τον Τέλοπα, να έχουν ενημερώσει πλήρως τον Τέλοπα για εγκαταστάσεις, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι αδειοδοτημένες, αν είναι προσβάσιμες ενεργειακά που βρίσκονται, τι αθλήματα εξυπηρετούν, έτσι ώστε δηλαδή Υπουργείο Αθλητισμού, συνδήμοι, και αμέσως μετά ακολουθούν οι περιφέρειες και ένας μικρός αριθμός ιδιωτικών εγκαταστάσεων να αποκτήσει η χώρα μας πλήρη εικόνα των αθλητικών υποδομών που έχει, που διαθέτει ή που μπορεί με ένα μικρό εξυγχρονισμό να πολλαπλασιάσει τα ωφέλη και τις υπηρεσίες στην αθλητική οικογένεια. Αυτό, όσο απλό και αν ακούγεται, πιστέψτε με, είναι μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά, η οποία μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό χρήσιμο εργαλείο και για μας, σαν Υπουργείο Αθλητισμού, φυσικά για το Υπουργείο Εσωτερικών, για το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι βέβαιο ότι αυτή η χαοτική κατάσταση για πάρα πολλά χρόνια ταλαιπώρησε κόσμο. Χάθηκαν πολλά χρήματα. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Όμως είμαστε αποφασισμένοι με πολύ νοικοκυροσύνη, με πολύ προσοχή, να αξιοποιούμε και το τελευταίο ευρώ με σεβασμό στην αθλητική οικογένεια αλλά και στη χώρα μας που δεν έχει χρήματα για να πετάξει. Άλλωστε, αυτά που ζήσαμε το 2004, 2005, 2006, σκορποχώρη μεγάλο, πακτολό χρημάτων να φεύγει δεξιά και αριστερά, τώρα πρέπει να τα επιστρέψουμε. Το ζούμε. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα παραδείγματα δεν θα συμβούν. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση όλων μας, είμαστε αποφασισμένοι με πολύ νοικοκυροσύνη και κυρίως με διαφάνεια να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να δώσουμε στην αθλητική οικογένεια, προκειμένου μια και μιλάμε για τα θέματα του αθλητισμού. Κυρία Γούλα, εσείς παρέδεσαι.